Το παρασκήνιο μιας άτυπης διαπραγμάτευσης που είχε διάρκεια περίπου μιας ώρας πριν από τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Εύρο από τους Τούρκους επικεντρώνεται στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν αρχικά ο Έλληνας ανθιπολογαγός με τον ταξίαρχο που έχει τη συνολική ευθύνη για την περιοχή από την ελληνική πλευρά των συνόρων και στη συνέχεια ο Έλληνας ταξίαρχος με τον Τούρκο αξιωματικό, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας που εντόπισε και κινητοποίησε τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές, όταν η ελληνική περίπολος ακινητοποιήθηκε από την ομάδα των Τούρκων, ο Έλληνας ανθιπολογαγός κάλεσε από το κινητό του τηλέφωνο τον ταξίαρχο της περιοχής, εξηγώντας του τι είχε συμβεί. Η συνομιλία του, σύμφωνα με το ίδιο το ρεπορτάζ, κράτησε πάνω από 10 λεπτά. Αμέσως μετά, ο ταξίαρχος κάλεσε στο τηλέφωνο τον Τούρκο αξιωματικό, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της τουρκικής ομάδας που είχε συλλάβει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, ζητώντας του να τους αφήσει και να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους, όπως παγίως συνέβαινε ως τώρα σε περιπτώσεις όπου η ελληνική ή τουρκική περίπολος περνούσε τη μεθόριο γραμμή και βρισκόταν στο έδαφος της γειτονικής χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από αξιόπιστες στρατιωτικές πηγές, η απάντηση που εισέφραξε ο ταξίαρχος μετά από μακριά συζήτηση ήταν ότι δεν μπορούσαν να αφαιθούν ελεύθεροι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, καθώς το θέμα είχε ήδη ανατεθεί στην τουρκική στρατοχωροφυλακή. Εν τω μεταξύ, μετακινούνται από τις θέσεις τους οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί επικεφαλής της Μεραρχίας και της Μονάδας, στην οποία ανήκουν οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί που παραμένουν κρατούμενοι στην Τουρκία μετά τη σύλληψή τους την 5η-1η Μαρτίου. Οι δύο στρατιωτικοί υπηρετούν στη 3η μηχανοκίνητη ορεινή ταξιαρχία Ρίμινη που υπάγεται στη 16η μηχανοκίνητη μεραρχία Πεζικού. Σημειώνεται ότι κάθε Μάρτιο πραγματοποιούνται οι ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών, ενώ η θητεία των διοικητών μονάδων είναι ετήσια.